Στο μεγάλο θέμα τώρα, σε όσα συμβαίνουν στην Αλβανία, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά σε εξέλιξη ένα διπλωματικό θρίλερ και έχουν δημοτικές εκλογές. Και ειδικά στο κομμάτι εκείνο που υπάρχει η Ομογένεια, που είναι πολύ ισχυρό κομμάτι και είναι και η πλειοψηφία στη Χιμάρα, γίνανε όσα γίνανε με τον κύριο Διονύση Μπελέρη, δηλαδή τη σύλληψή του, την κατηγορία περί χρηματισμού, περί εξαγοράς ψήφων και ούτω καθεξής. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα από χθες. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός με τον Έντι Ράμα. Έχει υπάρξει παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών του Δένδια στις διπλωματικές αρχές. Υπάρχει σχόλιο ακόμα και από το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, γενικώς το πράγμα δεν είναι κάτι, ένα περιστατικό που έγινε και θα ξεχαστεί. Όχι, βέβαια. Εδώ μιλάμε για τον υποψήφιο Δήμαρχο Χιμάρας, που σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους Ομογενείς εκλέγεται κιόλας και γι' αυτό έχουμε τη σύλληψή του λίγες ώρες πριν από τις εκλογές, για να μπορέσει να νοθεύσει τις εκλογές η κυβέρνηση Ράμα. Ο φίλος μας και καλός συνάδελφος, ο Χρήστος ο Νικολαίδης, βρίσκεται στην παραλία της πόλης της Χιμάρας. Είναι ένα ιδηλιακό τοπίο αυτό που βλέπουμε πίσω σου, Χρήστο. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο χαρούμενα όσο η θάλασσα πίσω, έτσι. Υπάρχει οργή από τους Ομογενείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την παραλία της Χιμάρας και επιλέξαμε να στηθούμε εδώ για να σας δώσουμε αυτή την εικόνα. Ένα υπέροχο και αναξιοποίητο τουριστικό τοπίο, μια όμορφη περιοχή με τεράστιο φυσικό κάλος. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι τελικά πίσω από αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα ίσως να βρίσκονται ζητήματα, όπως η λεγόμενη εντός πολλών εισαγωγικών αξιοποίηση των ακτών της Χιμάρας. Ακριβώς. Βρισκόμαστε εδώ στην παραλία, ακριβώς, και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία για τον απλό βορειοπειρώτη, για τον απλό κάτοικο της Χιμάρας, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια στημένη υπόθεση, αυτό μας λένε όλοι, μια στημένη υπόθεση από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, προκειμένου να βγάλει τον κύριο Μπελέρη από την κούρσα, την εκλογική μάχη, και να μην τον δει ποτέ να κάθεται στην καρέκλα του Δημάρχου. Ωστόσο, αυτό έχει πεισμώσει τους Χιμαραίους. Έχει πεισμώσει εδώ τον κόσμο της μειονότητας και όχι μόνο. Έχουν ξεσηκωθεί, έτσι, στην πραγματικότητα. Έχουν ξεσηκωθεί. Χθες είχαμε εδώ μια πολύ σημαντική και μεγάλη, όσο και ενθουσιώδη, εκδήλωση. Ήταν κανονικά να προγραμματιστεί η κεντρική προεκλογική πανηγυρική συγκέντρωση του κ. Μπελέρη, η οποία όμως μετατράπηκε εν απουσία του σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά και οργής εναντίον αυτών των μεθοδεύσεων. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω, παιδιά, ότι δεν ήταν μόνο η μειονοτική εδώ, η ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Χιμάρας. Ήταν και πολλοίς κόσμος, απλοί Αλβανοί πολίτες, οι οποίοι ήρθαν εδώ και μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατό να ανεχθούν αυτά τα καμώματα από την πλευρά του Αλβανού Πρωθυπουργού. Λοιπόν, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ότι σπατάλησε πολύτιμο χρόνο. Εκτός από τον Φρέντι τον Μπελέρη, συνελήφθη ακόμα ένας Έλληνας της Ομογένειας, ο κύριος Κοκαβέσης. Ο κύριος Κοκαβέσης έχει χαρακτηριστεί από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ως μπράβος ή αλλιώς σωματοφύλακας του Φρέντι του Μπελέρη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή αδερφή του. Η αδερφή του είναι η φοιτήτρια της Χιμάρας, που είχε συγκλονίσει, θα δείτε και τα πλάνα, το 1996 την Ελληνική Βουλή με αυτή την πύρινη ομιλία της για τη Χιμάρα, που ζητούσε να λειτουργήσουν τα σχολεία της Χιμάρας. Να της πούμε μια καλημέρα, διότι ο αδερφός της, βλέπετε εδώ τα πλάνα από αυτή την ιστορική ομιλία που έκλεγαν οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι και χειροκροτούσαν όρθιοι την κοπέλα. Λοιπόν, κυρία Κοκαβέση, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια στο καινούριο σας ξεκίνημα. Ευχαριστούμε. Ο αδερφός μου κατηγορείται γιατί βάζει την αγάπη του για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Ο κύριος Μπελέρης σηκώνει στους ώμους του τον αγώνα για τα δικαιώματά μας και στόχος είναι η εκδίωξη του ελληνισμού με μεθοδεύσεις αριστοτεχνικά σχεδιασμένες μέσω της αρπαγής της γης μας, της διαχρονικής τρομοκράτησης, της άρνησης του δικαιώματος, του εθνικού αυτοκαθορισμού, η στοχοποίηση προσώπων με συνέπεια να εκμηδενίζεται η προσωπικότητα του ατόμου, και όλα αυτά συμπληρώνονται στο τρίπτυχο «Βία, νοθεία, τρομοκρατία». Αυτό είναι κυρία το Κοκαβέση, τρίπτυχο κάθε εκλογική αναμέτρηση στη Χιμάρα. Επισήμως πείτε μας κάτι. Κατηγορητήριο υπάρχει εναντίον του αδελφού σας. Ποιο είναι αυτό?
Τι κατηγορητήριο να υπάρχει. Γιατί το κατηγορούν, το συνέλαβαν. Ποιο είναι το κατηγορητήριο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει τόσα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος γύρισε τον τόπο μας και προσπαθεί να ορθοποδήσει οικονομικά και βοηθά κάθε άνθρωπο χωρίς καμία διάκριση. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σωματοφύλακας και χρειάζεται ο κύριος Μπελέρης σωματοφύλακα. Για ποιο λόγο. Ο κύριος Μπελέρης βοηθά τους πάντες και αγωνίζεται για τα δικαιώματά μας. Δεν χρειάζεται κανένα σωματοφύλακα. Εσείς μιλήσατε με τον αδελφό σας. Δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε. Δεν έχουμε καμία επαφή. Ούτε να τον δείτε, ούτε τίποτα. Μ' ακούτε. Βεβαίως, ούτε μπορείτε να τον δείτε, ούτε να του μιλήσετε. Όχι, ούτε γνωρίζουμε τίποτα. Απλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στημένες διώξεις και τα στημένα κατηγορητήρια, οι δολοφονίες χαρακτήρων είναι κάτι σύνηθες. Δεν μας είναι δηλαδή άγνωστο αυτό το πράγμα. Γιάννη, είναι ένας άνθρωπος μεταμοσχευμένος πριν από έναν χρόνο. Έχει Αλβανία, άμεση ανάγκη. Η επίκληση τα φάρμακά των δημοκρατικών του. Αρχών γίνεται μόνο όταν εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον τους. Καλό τους συμπατριώτες μου, τους χυμαριώτες, να έρθουν να ψηφίσουν. Μία φορά που χρειάζεται η πατρίδα στα 4 χρόνια, να έρθουν να κάνουν το καθήκον τους. Αυτή είναι η απάντηση για μένα. Μάλιστα. Και βλέπουμε και τις εικόνες από τη στιγμή της σύλληψης, νύχτα. Ουσιαστικά ήταν αυτές οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, Χρήστο Νικολαίδη. Έτσι κάνουν οι μπράβοι, έτσι λειτουργούν οι μπράβοι, τη νύχτα. Ναι. Θέλουν το σκοτάδι, δεν θέλουν το φως. Εμείς θέλουμε το φως. Αυτό είναι σκοταδισμός, μας γυρίζει πίσω. Πού θα πάνε έτσι? Θα πάνε στην Ευρώπη με αυτούς τους τρόπους και αυτές τις πρακτικές. Μάλιστα, κυρία Κοκαβέση, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.